Γνώρισε στα εφηβικά μου χρόνια των Κηδωνιών Γρηγόριων. Ενέπνεε σέβας και ηρεμία και ακτινοπολούσια αγαθότητα. Τίποτε το ηρωικό, τίποτε το βίαιο. Δεν είχε στη ματιά του τη φλόγα των ασκητών, των φανατικών και των μαρτύρων. Αυτό είναι και το μεγαλείο του. Δεν φώναζε, δεν έδειχνε καν τι ήταν άξιος να πράξει αν εσήμαινε η ώρα. Το χρονικόν του σπαραγμού. Επίκαιρο αφιέρωμα στις αλήτρωτες πατρίδες της Ανατολής. Μνήμη Μητροπολίτου Κηδωνιών Γρηγορίου. Κείμενα Ηλία Βενέζη. Το πώς σπαγιάστηκε μια πόλης, οι Κηδωνίες μας, το Ιβαλί μας και πώς μαρτύρησε ο δεσπότης της, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος. Γράφω εδώ για συμβάντα που τα έζησα ο ίδιος στη Μικρασία στα 1922. Πέρασαν 50 χρόνια από τότε. Όλα εκείνου του καιρού σαν να αναδύονται τώρα μέσα από ένα θολό πούσι. Οι άνθρωποι, οι πόλεις, τα σπίτια, τα ζώα, οι εχθροί, οι Έλληνες, η χαρά, ο τρόμος στα πρόσωπα, το αίμα. Ολοένα ξεπροβαίνουν οι σκιές μέσα από το πούσι. Για λίγο γίνονται πιο ευδιάκριτες, ύστερα ξαναγυρίζουν στην αβεβαιότητα σαν να είναι εφιάλτης. Την άνοιξη του 1922 άρχισαν να μαζεύονται τα πυκνά σύννεφα πάνω από τη Μικρασία. Η καταιγίδα, η καταστροφή πλησίαζε. Εμείς είμαστε τότε σχεδόν παιδιά. Δεν είχαμε νου και μάτια για να δούμε. Αλλά οι πατέρες μας που είχαν και τα δυο δεν θέλαν να δουν. Δεν είχαν μήτε τη φαντασία. Η ζωή των ελληνικών κοινοτήτων συνεχιζόταν μέσα σε μια ατμόσφαιρα εφορίας που είναι χαρακτηριστική ακριβώς των απελπιστικών καταστάσεων. Οι άνθρωποι, τα κορίτσια, οι νέοι γλεντούσαν, τραγουδούσαν. Οι νοικοκυρέοι κοίταζαν τα συμφέροντά τους, οι κτηματίες εργενούσαν τους ελαιόνες τους να δούνε αν θα είναι μαξουλοχρονιά. Οι τοκιστές δάνειζαν τα πουγκιά τους στους παραλυμένους γλεντοκόπους και οι προεστοί με τους μητροπολίτες, επειδή αυτοί έπρεπε να νοιάζονται για τα κοινά, συνεδρίαζαν χωρίς καμιά προφύλαξη και καταστρώνανε στα χαρτιά σχέδια μυστικά για μια εθνική άμυνα των μικρασιατικών Ελλήνων που θα αντιστέκονταν στους Τούρκους αν τυχόν έφευγε ο ελληνικός στρατός. Μάθαινε τα τεκμενόμενα ο ύπατος αρμοστής, ο αυτός ο περιώνυμος Τεριάδης και γινόταν θηρίο. Τραβούσε τα γένια των δεσποτάδων, έδερνε τους προεστούς, επειδή και εκείνος είχε το σχέδιό του. Αν οι Τούρκοι κατέβαιναν στα παράλια της Μικρασίας, και το ήξερε πως θα κατέβαιναν, έπρεπε να βρουν εκεί όλους τους Μικρασιάτες Έλληνες και να τους φάξουν. Ο προορισμός τους ήταν αυτός, να σφαγούν, για να μην γίνουν φορτίο στην νικημένη Ελλάδα.
Με το τέλος του καλοκαιριού του 1922, τα πράγματα πήραν τον δρόμο που ήταν φανερός από την αρχή. Οι Έλληνες ενηχηθήκανε. Ένας σιρπετός κυνηγημένος έφτασε στα παράλια και πέρασε στα νησιά. Η εθνική άμυνα των προεστών και των δεσποτάδων αποδείχτηκε καπνός. Οι Τούρκοι έφτασαν σφάζοντας, καίγοντας και ρημάζοντας τις ελληνικές πολιτείες της Ιωνίας και της Αιωλίδας. Στις 19 Αυγούστου του 1922, ο ύπατος αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης έστελνε την εμπιστευτική επέσκυντη διαταγή του προς τις δημόσιες υπηρεσίες της αρμοστίας να φύγουν κρυφά από τη Μικρασία, εγκαταλείποντας τον ελληνικό πληθυσμό στη διάθεση των Τούρκων. Εδώ και το κείμενο αυτής της διαταγής. Ανωτέρους αντιπροσώπους Προύσης και Μπαλίκεσερ, αντιπροσώπους υπάτης αρμοστία Σώμα, Αδραμητίου, Πανόρμου, Αρτάκης, Μουδανιών, Κίου, Μπάλιας, Σαλίγλη, Φιλαδελφίας. Αυστηρός προσωπική, να μεταφραστεί ηθιμών προσωπικός. Άμα λείψει παρούσης, διατάξατε συσκευαστώ στην αρχεία υπηρεσία σας και ειδοποιήσατε προϊσταμένους υπηρεσιών έδρα σας ομοίως συσκευάσω στην αρχεία των. Πάντες δημόσιοι υπάλληλοι περιφερία σας οφείλουν συγκεντρωθώ στην έδρα σας και όσοι έτοιμοι προς αναχώρησην εις πρώτην διαταγή. Περί χρόνου αναχωρήσεως και τόπου κατευθύνσεώς σας θέλουμε δώσει ειδικά διαταγάς. Παρούσαν, τηρήσατε απολύτως μυστικήν από πληθυσμών. Τηλεγραφήσατε λήψην. Αντιπρόσωπος Αδραμητίου ανακοινώσει διαπολύτως εμπιστευτικού μέσου εις αντιπρόσωπον Εζινέ, Προύσης εις Μιχαλητσίου και Ενεγιόλ, ομοίως Μπαλίκεσερ εις Μπάλιας, Φιλαδελφίας εις Κούλων και Σιμάβ. Σμύρνη, 19 Αυγούστου 1922, Στεργιάδης. Ύστερα από αυτή τη διαταγή του Στεργιάδη, οι δημόσιες υπηρεσίες του Αιβαλιού και οι άνδρες της χωροφυλακής παραλάβανε τα αρχεία τους και φύγανε στη Μυτιλίνη. Έμεινε μόνος ο δεσπότης με τις 25.000 ψυχές τους χριστιανούς του ποιμνίου του. Τι έπρεπε να πράξει? Τα νέα που έφθαναν για τους Τούρκους που κατέβαιναν ήταν φοβερά. Τι έπρεπε να κάνουν εμπρός σε αυτή την κατάσταση οι προεστοί μιας ελληνικής πόλης που με κάθε τρόπο είχε δείξει την ελληνικότητά της στο παρελθόν προκαλώντας τους Τούρκους? Δεν έπρεπε να συμβουλέψουν όλο τον ανυπεράσπιστο λαό να μπαρκάρει με τα καΐκια που υπήρχαν και να σωθεί στη Μυτιλίνη? Όμως δεν το έκαμαν. Πομπώνταν ένα νέο ξεριζωμό ύστερα από τον πρώτο που είχαν δοκιμάσει στις αρχές του Παγκοσμίου Πολέμου. Έλεγα πως θα ήταν οριστικός.
ο δασπότης κάλεσε σε σύσκεψη τους πρωιτούς. Αφηγείται στο χρονικό του ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος ο Ιβαλιώτης. Μετά μακράν συζήτηση, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος εξέφρασε τη γνώμη του υπόν ότι πρέπει να φεθούν ελεύθεροι οι κάτοικοι και να κάμωσει ό,τι έκαστο σκέπτεται ως καλόν και σωτήριον δια των εαυτών του και την οικογένειά του. Με την γνώμη του Ιεράρχου ή της ή το ημώνη ενδεδειγμένη, δυστυχώς μόνο τρεις συνετάθησαν. Πάντες οι λοιποί, δημογέροντες και μη, εκηρύχθησαν υπέρ της παραμονής των κατοίκων. Δι' αυτό δε και δόθησαν αυστηρέ διαταγέοι στα όργανα της τάξεως την πολιτοφυλακή που είχαν αρματώσει, όπως μη επιτρέψωσιν εις ουδένα να αναχωρήσει ή μη μόνον εις τους παρεπιδημούντας Αρμενίους και εις εκείνους εκ των πολιτών ήτινες είχουν συνεργαστεί μετά του ελληνικού στρατού. Σημειωτέων ότι την επομένη της συσκέψεως ελήφθη εκ της Μυτιλήνης τηλεγράφημα του εκεί καταφυγόντος τέος διοικητού διοικήσεως χωροφυλακής Κηδωνιών απευθυνόμενον προς τον Μητροπολίτην έχων ούτω. Τουρκικός στρατός κατερχόμενος δεν φίδεται ουδέν υπείων ζωής, εξορκίζω αναχωρήσαντες απαξάπαντες. Δυστυχώς και κατά τη νέα συνεδρία της Δημογεροντίας, εις την οποία έθεσε υπόψη ο Μητροπολίτης το τηλεγράφημα τούτο, εξεδηλώθηκε άφθης μεταπείσματος ή ακατανόητος επιμονή εις την προτέρων εγκληματική απόφαση περί της παραμονής των κατοίκων. Δεν θα φύγει κανείς στην Ελλάδα. Τι μας περιμένει στην Ελλάδα? Προσφυγιά και δυστυχία. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ στον τόπο μας και θα υποταχθούμε στους Τούρκους που φθάνουν και θα ζήσουμε μαζί τους μια χαρά, όπως κάμαμε μετά την άλωση. Επικαλούνταν και κάτι φυρμάνια του Πορφυτή με προνόμια που παραχώρησε στους χριστιανούς και λέγανε «Το ίδιο θα γίνει και τώρα και με τον Κεμάλ». Οι Τούρκοι λέγανε «Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμάς, μας χρειάζονται. Θα ειδείτε πώς θα γίνουμε και πάλι αφεντικά». Έτσι η μοίρα για αυτήν την πόλη και τους κατοίκους της είχε σφραγιστεί. Την περίμενε πρώτος όρθιος ο Κηδωνιών Γρηγόριος ο Μάγνης. Καταθέτω γι' αυτόν τη μαρτυρία μου. Ο μέγας αδελφός του, ο Σμύρανες Χρυσόστομος, ήταν προορισμένος από την ιστορία να συγκεντρώσει απάνω του το φως. Να τον θυμούνται οι Έλληνες, να του κάνουν αγάλματα, να διδάσκουν το παράδειγμά του στα παιδιά, στα σχολεία, να τον ανακηρύξουν αύριο κατά πως πρέπει όσιο και Άγιο. Ο Κηδωνιών Γρηγόριος και οι άλλοι δεσποτάδες της Ανατολής που πορευθήκανε τον ίδιο δρόμο με τον Σμύρνης, με το ίδιο υψηλό φρόνημα, με την ίδια πίστη, με το ίδιο μαρτύριο, έρχονται δεύτεροι. Και τέλειωσε πια, θα μείνουν δεύτεροι διαπαντός. Ώσπου να αλυσμονηθούν, μένοντας απλώς ένα όνομα στον ατέλειωτο κατάλογο των μαρτύρων, και αν τύχει κατά λάθος να τους στήσουμε κάπου κανένα άγαλμα, αυτό δεν θα ενοχλήσει κανέναν. Ενώ το άγαλμα της Μύρνης Χρυσοστόμου,
που στήσαμε στη Νέα Σμύρνη έκαμε τους Τούρκους να φριάξουν και να απειλούν το Πατριαρχείο, επειδή ο Σμύρνης Χρυσόστομος έγινε σύμβολο και τα σύμβολα είχαν πάντοτε τη δύναμη των προφητών. Ναι, γνώρισα στα ειδικά μου χρόνια των Κιδωνιών Γρηγόριων, που ενέπνεε σέβας και ηρεμία και ακτινοβολούσε αγαθότητα. Τίποτε το ηρωικό, τίποτε το βίαιο δεν έχει στη ματιά του τη φλόγα των ασκητών, των φανατικών και των μαρτύρων. Και αυτό είναι το μεγαλείο του. Δεν φώναζε, δεν έδειχνε καν τι ήταν άξιος να πράξει, αν εσήμαινε η ώρα. Στα 1914 την Άνοιξη άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί των Ελλήνων των μικρασιατικών παραλίων. Ο τουρκικός τύπος στην πόλη έριχνε τη φωτιά. Προπαντός τα είχαν με το Αϊβαλί, μια πόλη 30.000 κατοίκων όλων χριστιανών Ελλήνων. Θέλαν να την ξεριζώσουν. Ο δεσπότης κρατούσε το ποιμνιό του συνεννοημένος με την ελληνική κυβέρνηση. Οι Τούρκοι βάλαν ένα φωνιά να σκοτώσει τον δεσπότη. Ο φωνιάς τον πυροβόλησε 2 φορές και δεν τον πέτυχε. Ο διαβόητος Ταλπασάς, υπουργός των εσωτερικών τότε, έφτασε στο Αϊβαλί για να δώσει ο ίδιος οδηγίες πώς να ξεριζώσουν τη χριστιανική πόλη. Ο δεσπότης γύρεψε να τον είδει, παρουσιάστηκε μπροστά του και είχε μαζί του το παλιό φυρμάνι το σουλτανικό που έδινε προνόμια στην πόλη. Μίλησε μάλιστα γλώσσα αυστηρή. Ο Ταλάλπασσας έμεινε να κοιτάζει αυτόν τον χριστιανό που τολμούσε να του μιλάει τέτοια γλώσσα. Το ίδιο το βράδυ του είχε του Ταλάλπασσα ο Καϊμακάμης τραπέζι. «Ντρέπομαι για σένα», του είπε ο Πασάς τον Καϊμακάμη, «που ένας δεσπότης, ένας γιαούρ παπάς, σε ξεφτέλησε τόσο που να είσαι ανίκανος να αποτελειώσεις το έργο που σου αναθέσαμε. Θα απολυθείς». Την άνοιξη του 1917, με την έξαρση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι αποφασίσανε οριστικά να μετακινήσουν όλον τον χριστιανικό πληθυσμό των μικρασιατικών παραλίων στο εσωτερικό της Ανατολής. Πιάσαν τους άντρες, τα γυναικόπαιδα, τους γερόντους, τα Ιβαλιού και των Μοσχονισιών και κοπάδια και κοπάδια τα σύρανε στην εξορία. Στις 3 Μαΐου του 1917, ο Κιδωνιών Γρηγόριος καταχωρίζει στον κώδικα της Δημογεροντίας το πρακτικό που βεβαιώνει αυτόν τον ξεριζωμό, αλλά και την ελπίδα. Καθώς διαβάζουμε αυτό το πρακτικό που περισσώθηκε, μένουμε έκπληκτοι για το που βρίσκει τη δύναμη και την έμπνευση ένας κυνηγημένος Λεβίτης μιας ομάδας κυνηγημένων χριστιανών της Ανατολής, έρημος σε μια ερημωμένη πόλη, μόνος με τον πρωτοσύγγελό του και τα ορφανά του ορφανοτροφείου που μέλει να τα πάρει μαζί του για να τα σκέπει στην Ανατολή. Λέμε, που βρίσκει ο Κιδωνιών Γρηγόριος την έμπνευση να συντάξει με τόσο αίσθημα και με τόσο λυρισμό το χέρι. Άμα τις δυο κυπαρίσια, άμα τις μύρτιες, άμα τις δυο κυπαρίσια, άμα τις μύρτιες, μόνο μου να με θυμάσαι, μόνο να με κλαις, μόνο να με κλαις.
Ειδού αυτό το πρακτικό που σφραγίζει την ερήμωση του Αϊβαλιού στα 1917. Πρακτικών 3ης Μαΐου 1917. Τετέλεστε. Το έργο της καταστροφής επετελέσθη. Εν τη φορά των μεγάλων ανατροπών απολέστησαν και ζωτικέ και ακμέ υλικέ και ηθικές δυνάμεις της περιλάμβρου πόλεως των Κηδονιών. Το ζωφερόν σκότος της ερημώσεως, της προελθούσης εκ του μετοικισμού και της διασποράς των τέκνων αυτής, ύπλωσε τα συνδεχτής αυτού πτέρυγας και εξήλυψε τα ρόδα της δροσεράς μορφής της αιωλίδος Παρθένου και την παρουσίασε νεκράν πρώτων οφθαλμών του εκπλήκτου παρατηρητού. Αλλά όχι, η απαράμιλος ισκάλος και ζωτικότητα αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει. Υπό το στήθος αυτής ευρίσκονται πνεύμονες τους οποίους δεν θα κατορθώσει να καταστρέψει η οδύνη και καρδία γνωριζομένη εκ των ευγενών παλμών αυτής. Δεν θα παρέλθει πολλής χρόνος και το κάλος όπερ διεσώθηκε εν την πρώτη καταστροφή θέλει περιβάλλει ο στέφανος αυτή του δόξης το αγνών μέτωπον της το οποίον δεν ειδηνήθησαν να οχράνωσιν οι εμπτισμοί, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος. Τέλεστε, η ιστορικοτάτη πόλης μας ετάθη ως νεκρά και ήδη αναχωρούνται σήμερον και εμείς μετά των 45 ορφανών του ορφανοτροφείου και 30 γερόντων του γυροκομείου ή να φάγομεν μετά του ποιμνίου ημών των μικρών του μετοικισμού και του πλάνητος βίου άρτουν. Τίθεμεν επί του τάφου αυτής την παγεράν της καταστροφής πλάκας επελπίδη λίαν προσεχούς Αναστάσεως. Επελπίδη λίαν προσεχούς Αναστάσεως, καθήν τα τέκνα αυτής, δοκιμασθέντα και καθαρθέντα ως χρυσός εν χωνευτηρίο, τα επανέλθωσιν απειλαγμένα πλέον ανθρωπίνων ταπεινών παθών, ή να άρρωση των λίθων, εμπισίσωσιν την ζωήν εις την νεκροφανή μάρτυρα πόλην και συνεχίσωσι τα μεγάλα έργα της αδελφοσύνης, της φιλανθρωπίας, της εκπαιδεύσεως και πάσης άλλης υλικής και ηθικής πρόοδου. Εκλείδες των 11 πόλεως εκκλησιών, των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών καθιδρυμάτων και της Ιεράς Μητροπόλεως παρεδόθησαν εις τον χρέη κουστοδίας εκ το Λούντα υποδιοικητήν Βεχίτ Μπέιν. Εν Κηδονίας, τη 3η Μαΐου 1917, ο Κηδονιών Γρηγόριος Ορολογάς. Αυτά τα λόγια δεν τα λέει από άμβονος, εκ του ασφαλούς, κανένας λογάς ιεροκήρυκας. Είμαστε στην Τουρκία του 1917. Παντού ενεδρεύει ο θάνατος και το μαρτύριο. Γύρω είναι μια έρημη πόλης. Όλοι οι χριστιανοί κοπάδια οδεύουν στον δρόμο της εξορίας. Ο Κηδονιών Γρηγόριος γράφει για την αιωλίδα Παρθένων, για την μάρτυρα πόλη, για τα έργα της αδελφοσύνης και της αρετής. Αλλά η μεγάλη ώρα αυτού του δεσπότη θα έρθει 5 χρόνια αργότερα, στα 1922, όταν ο ελληνικός στρατός νικημένος εξεκένωνε τη Μικρασία.
Τούρκος Ρωμιάν αγάπησε. Σεπτεμβρίου του 1922. Τα πρώτα τμήματα του τουρκικού στρατού που έρχονταν από το δρόμο της Σμύρνης για να καταλάβουν το Αϊβαλί πάνηκαν στους λόφους. Στην είσοδο της πόλης τους περίμενε η εκπληκτική μπομπή. Ο δεσπότης, ο δήμαρχος, οι προεστοί, οι ιερείς, οι συντεχνίες με τα λάβαρα που ανέμιζονταν στον αέρα είχαν βγει να τους υποδεχτούν. Οι Τούρκοι στρατιώτες, κατασκονισμένοι, κατάκοποι, καταματωμένοι, με άγρια μάτια, φοβεροί, κοίταζαν κατάπληκτοι τα συμβαίνοντα. Οι γυναίκες των χριστιανών είχαν κρυφτεί πίσω από τα παντζούρια και από τις μισόκλειστες πόρτες των σπιτιών τους. Τα παιδιά παίζανε στα καλτερίμια, νομίζοντας πως είναι πανηγύρι. Οι καρδιές των μεγάλων χτυπούσαν δυνατά. Μπήκανε Τούρκοι στην πόλη και τη ζώσανε γερά. Ο Κιδωνιών Γρηγόριος πήγε να επισκεφτεί το στρατιωτικό διοικητή, συνταγματάρχη Αχμέτ Ζακή. Ζούσε ακόμα με τις αυταπάτες. Ο Τούρκος Μέραρχος φρόντισε να τον προσγειώσει. «Άμπορο και ξύσταμε», του είπε, «βλέποντας τα κεφάλια σας να είναι ακόμα πάνω στους ώμους σας».
και του ανακοίνωσε την απόφαση της μεγάλης εθνοσυνελεύσεως της Αγκύρας να υποστούν αυστηρές κυρώσεις οι χριστιανοί της Μικρασίας που πολέμησαν με τον ελληνικό στρατό. Το ίδιο βράδυ κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος και ύστερα βγήκε η φοβερή διαταγή να παρουσιαστούν όλοι οι άνδρες από 18 έως 45 χρονών. Τους μάζεψαν έτσι όλων των ανθών του πληθυσμού, χιλιάδες. Τους δέσαν, τους μεταφέρανε έξω από την πόλη και τους σκότωσαν στα μεταλλεία του Φρένελη και στις Χαράδρες. Ο Κιδωνιών Γρηγόριος έμεινε στην πόλη με τα γυναικόπαιδα και έκανε ό,τι του περνούσε για τη σωτηρία του ποιμνίου του. Διαβήματα, εκκλήσεις στους Τούρκους, νομίζοντας ακόμα το κύρος της εκκλησίας πως είναι ισχυρό, τα προνόμια, τα σουλτανικά πως είχαν σημασία. Σε λίγες μέρες άρχισαν να φτάνουν στο λιμάνι βαπόρια με αμερικανική σημαία να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα. Οι Τούρκοι είπαν στην αρχή «Η άδεια της αναχωρήσεως ισχύει μόνο για 24 ώρες. Όσοι δεν προλάβουν να φύγουν θα μεταφερθούν στο εσωτερικό της Ανατολής». Ο δεσπότης πήγε και βρήκε τον Τούρκο φρούραρχο. Είχε πάντα το κουράγιο να μιλά αυστηρά, αν και μάντευε το τέλος που τον περίμενε. Διαμαρτυρήθηκε, μα πόσοι προλάβαιναν να μπαρκάρουν σε 24 ώρες με τα λίγα μέσα που υπήρχαν. «Αντιλαμβάνομαι τα σχέδιά σας», είπε στον Σαμπρί Πασά. «Θέλετε να μας εξοντώσετε όλους». «Αλλά τι έφρεξε ο ουρανός και δεν το δέχθη η γη?» Επέστρεψε στη Μητρόπολη του κατόδυνος την ψυχή. Πήγετε όλοι αμέσως ως σώζον εαυτών σωθήτων. Του είπαν να ετοιμαστεί να φύγει και εκείνος. Αρνήθηκε. «Εφόσον και ένας ακόμη εκ των πιστών του ποιμνίου μου ευρίσκεται εδώ, θα μείνω κι εγώ». Την 30 Σεπτεμβρίου του 1922 οι Τούρκοι ορίσανε ως ημέρα που θα επέτρεπαν και στους παπάδες των 11 μεγάλων εκκλησιών του Ευαλιού να φύγουν. Ο δεσπότης είπε πάλι «Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μείνω». Έμεναν ακόμα χριστιανοί στην πόλη και είχε γνωστεί η τελευταία αγριότητα. Όταν οι Τούρκοι μάζεψαν τους άνδρες από 18 έως 45 ετών και τους σκοτώσαν έξω από την πόλη, είχαν εξαιρέσει από αυτή την ομαδική στρατολογία και σφαγή τα συνάφια, τους επαγγελματίες, τους φρουναραίους, τους χτίστες, τους μαραγκούς. Ο διευθυντής της αστυνομίας τους κάλεσε όλους να παρουσιαστούν. Τους πήγαν σε ένα λόφο λεγόμενο Μπογιά και τους σκότωσαν με τσεκούρια. Ένας μόνο γλίτωσε και είπε το τι έγινε. Τέλος, πιάσαν και τους παπάδες και το δεσπότη μας. Ύστερα από 4 μέρες φυλακή και βασανιστήρια, τους σηκώσανε και τους οδήγησαν έξω από την πόλη. Τους συνοδεύανε στρατιώτες και τσέτες οπλισμένοι. Τους γυμνώσανε, τους δέρνανε, τους βιάζανε να περπατούν ξυπόλυτοι. Το μαρτυρικό τους τέλος το περιγράφει στο χρονικό του ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, δίνοντας τις δυο από τις εκδοχές που άκουσε. «Αλλά εγώ θα αφηγηθώ την αυθεντική ιστορία». Ήμουν
λέγει ο Ηλίας Μενέζης, με την προτελευταία αποστολή σκλάβων που οι Τούρκοι οδηγούσαν στο εσωτερικό της Ανατολής. Γυμνοί, πεινασμένοι, διψασμένοι, καταματωμένοι, είχαμε φτάσει την Πέργαμο. Μας ρίξανε σε μια αναποθήκη. Την άλλη μέρα κατά το μεσημέρι άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένα νέο κοπάδι σκλάβων. Ήταν σε αξιοθρύνητη κατάσταση οι παπάδες του Ιδαλιού. Αλλοσούσουμοι, καταματωμένοι κι αυτοί, με ξεσκισμένα ράσα, πεινασμένοι, ξυπόλυτοι, άγριοι από τη μαρτυρική πορεία. Ο Κιδωνιών Γρηγόριος, αν και είχε ξεκινήσει μαζί τους, δεν έφτασε στην Πέργαμο. Έξω από το Ιβαλί, οι Τούρκοι τον ξεχωρίσανε μαζί με μερικούς άλλους από το κοπάδι και τον παραδώσανε σε ένα απόσπασμα εκτελεστικό που είχε εκτός από τα όπλα και φτιάρια. Οι άλλοι παπάδες συνεχίσανε το δρόμο. Σαν πέρασε λίγη ώρα, ακούσανε πίσω τους ντουφεκές. Το απόσπασμα ενώθηκε μαζί τους αργότερα. Και ένας Τούρκος του αποσπάσματος είπε: «Οι ντουφεκές ήταν για τους άλλους. Τον δεσπότη σας τον θάψαμε ζωντανό». Από την Πέργαμο συνεχίσαμε τη μαρτυρική πορεία προς το εσωτερικό της Ανατολής μαζί με τους παπάδες. Έξω από την Πέργαμο σκοτώσαν το γέρο ιερέα της ενορίας μας που δεν μπορούσε να βαδίσει. Τον παραδώσανε στον όχλο, στους πολίτες και στα παιδιά που παρακολουθούσαν τη θλιβερή θεωρία. Και ο όχλος τον σκότωσε μπρος στα μάτια μας με λιθοβολισμό. Φτάσαμε στο Κίρκαγατς. Εκεί τη νύχτα οι Τούρκοι ξεχώρισαν τους παπάδες και τους πήραν δεμένους να τους πάνε στο Αξάρι. Μάθαμε αργότερα πως τους σκότωσαν όλους στο δρόμο. Από 3.000 άνδρες που πιάσανε οι Τούρκοι στο Αϊβαλί, όλο τον ανθό του πληθυσμού, σωθήκαμε και φτάσαμε ύστερα από πολλά δεινά στην Ελλάδα. 23 ψυχές. 23 ψυχές. Αυτή τη μαρτυρία καταρθέτω για την Ορθοδοξία της Μικρασίας, παιδιδι Αγίους και μάρτυρες ταπεινούς και αφανείς, επειδή τους οδηγούσε ένα και μόνο η πίστη και το χρέος. Αυτό ήταν το αφιέρωμα του Ηλία Βενέζη στο Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγόριο, το οποίο έγραψε το 1972, όταν συμπληρώνονταν 50 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Αλλά οφείλουμε κι εμείς μύρια αφιερώματα στους ήρωες της Μικρασίας.
είναι κάτι πληγές στο στήθος που δεν κλείνουν ποτέ. Μια τέτοια είναι εκεί παρακάτω σκηνή. Η σκηνή που ακούσαμε πιο πριν. Οι Έλληνες αγαπημένοι μας ακροατές, οι Έλληνες οι ήρωες, με επικεφαλή στον Άγιο Δεσπότη μας Κιδωνιόν Γρηγόριο, είχαν βγει να υποδεχτούν τους Τούρκους. Στην είσοδο της πόλης περίμενε η εκπληκτική πομπή. Ο Δεσπότης, ο Δήμαρχος, οι Προεστοί, οι Ιερείς, οι Συντεχνίες με τα λάμβαρα που ανεμίζονταν στον αέρα, είχαν βγει να τους υποδεχτούν. Είχαν βγει να υποδεχτούν τους Τούρκους. Οι Έλληνες ήρωες. Ο μαρτυρικός θάνατος με πονάει λιγότερο. Εξάλλου, αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό ενδόξου φυλής, φυσικά των Ελλήνων. Αυτό όμως που αιμορραγεί ακατάπαυστα είναι ότι αυτή ακριβώς η υπερήφανη φυλή αναγκάστηκε να ταπεινωθεί εμπρός στους βαρβάρους. Μα γιατί, αγαπημένο μου, γιατί βγήκατε με τα λάβαρα? Με τα όπλα έπρεπε να τους περιμένετε, με τα όπλα, πίσω από κάθε παράθυρο και ένα χέρι οπλισμένο ελληνικό. Με τα όπλα και όχι με τα λάβαρα. Να θυσιαστούμε, ναι, όχι όμως σαν αμνή, αλλά σαν λέοντες. Και έπρεπε να παγιδευτεί ολόκληρη η πόλη στο περήφανο Αϊβαλί με εκρηκτικά και πυρίτιδα, και στην κατάλληλη στιγμή και ύστερα από 100 χρόνια ακριβώς να επαναληφθεί η ιστορία του 1821. Το Κούκκι και το Μεσολόγγι και το Αρκάδι, αν και πυρπολήθηκαν, σήμερα ξαναζούν. Ο ελληνισμός συνεχίζει την ελληνική και πνευματική του πορεία ακριβώς μέσα από την ίδια του τη θυσία. Το Αρκάδι ξαναζεί. Οι Κηδονίες μας, η Σμύρνη μας, η Αγία Σοφιά μας, πότε θα ξαναζήσουν? Όχι, όχι με τα λάβαρα, αλλά με τα όπλα. Πάντοτε με τα όπλα. Με τα όπλα, μακάρι να περίμενα κι εγώ, το ένα χέρι τη σημαία και στο άλλο το καριοφύλι. Και την τελευταία και τη χαριστική βολή θα την κρατούσα ζηλότυπα για μένα, γιατί οι Έλληνες ήρωες ξαναζούν. Η βολή που τους σκοτώνει δεν είναι θανατηφόρα, αλλά εξαϊλωτική. Γιατί εκτινάσει την αθάνατη ζωοφόρο ενέργεια της ψυχής των Ελλήνων στα ύψη. Όπου ενώνεται και κρατείνει το αιώνιο και παντοδύναμο σύμβολο του ελληνισμού, το δικέφαλο αετό μας. Και αν χρειαστεί, και ήθε να χρειαστεί, θα γίνω κι εγώ αετός και θα πλανιέμαι και θα περιφρουρώ πλέον την πατρίδα μου από τους εθέρους. Αλλά φυκνούμε έσκατη, έχει ανέλθει πρώτος ένας ποιητής. Ο Καπαχημύρης έχει οργανώσει ήδη την ουράνια άμυνα της Ελλάδος μας. Ανεβαίνει ψηλά στον ουράνιο θρούλο δικέφαλος γηπαετός, εποπτεύει τα πέλαγα, εποπτεύει τα σπήλαια ο δικέφαλος γηπαετός.
και οι ψυχές των ηρώων μας πολιτογραφούνται από την βένα του σαν άστρα. Ασκέρια σαν τα αστέρια της άνοιξης λιθοβολούν το μισό φέγγαρο με μπαρουτόβουλα. Ναι, θα έρθουν γενναίες φωνές να μιλήσουν αντρίκια και εμείς, πολύ αγαπημένοι μας αιωλική γη, θα ξαναρθούμε, μικρασία χαίρε.